πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον, πολλές φορές μπορεί να έχουμε βγάλει το πιο σωστό συμπέρασμα, γιατί λέμε καμιά φορά ότι αν δεν παρασυρθούμε από τα συναισθήματά μας και από την αγάπη μας που έχουμε για έναν άνθρωπο, πιο καθαρή εικόνα έχουμε στην αρχή. Αυτό το θέμα της αρχής πάντως παίζει. Ή που θα πέσεις μέσα, γιατί πραγματικά δεν σε συνδέει κάτι με τον άλλον και μπορεί να έχεις μια πολύ καθαρή εικόνα, ή που άλλα ντάλα μπορεί να πιστεύεις και τελικά η ζωή μαζί να σας βγάλει να έχετε την ωραιότερη σχέση. Και να αναστεί αυτά να τα θυμάσαι. Ναι, ή και το αντίθετο. Εσύ την πρώτη φορά που είδες τον άντρα σου. Πες μας ένα την πρώτη σου σκέψη όταν πρωτοείδες. Την πρώτη φορά που είδες τον Γιάννη. Τη σκέψη πριν τον ζήσεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πριν τον ζήσεις, ο παιδί μου. Τι είναι αυτό. Σε μια εταιρεία που είχαμε πάει για μια δουλειά και εγώ και αυτός και είχα πάθει. Εγώ έπαθα κοκομπλόκο κανονικό. Με τη μία. Με τη μία. Ρωτάω την κοπέλα εκεί, ποιο είναι το παλικάρι, λέω, που εργάζεται, τι. Μου λέει, μπράβο. Μου λέει, αυτή καλέ, αυτός μου λέει, είναι ο Γιάννης, έρχεται εδώ πέρα, α, τον θέλετε, λέω, κι εσείς. Πού, λέω, πού βρίσκεται αυτό το παλικάρι όμως. Αλλά, εμένα έκανε κατευθείαν την πρώτη κίνηση. Και μάλιστα και με ραβασάκι. Έλα μου, ωραία. Αγόρι μου, στολίδι μου, στολίδι μου. Ναι, βεβαίως. Θα το βρω διαφήμισε μου εγώ καιρός. Εγώ καιρός μοροσκόπο κρυό. Βέβαια πάλι καλά που δεν πέτυχα τον Νικόλα Μεράστα, θα τον είχα πάρει μόλις. Μα θα τον βρω στις διαφημίσεις. Πεθαίνω. Θα τον βρω στις διαφημίσεις. Δηλαδή ποτέ δεν είχες βγει ραντεβού, όχι να κάνεις σχέση με έναν που έτσι εμφανισιακά δεν ήταν μέσα στα θέλω σου, στα πρότυπά σου, όπως θες πες το. Ποτέ. Φόρμα, μπλούζα κλπ. Εντάξει, δεν θα βγει ραντεβού με φόρμα με σένα. Εγώ θυμάμαι ακόμα κάτι φωτογραφία στα μπουζούκια με φόρμα. Είχε βγει μια φορά. Ένα πικάμισο, αυτό το έχουμε ακόμα. Μα θες, είναι μουσιακή σε αυτά. Ξέρω τώρα γιατί τα λες αυτά. Μην τυχόν και ακούσει καμία και έχουμε άλλα. Μην τον διαφημίσουμε το Γιάννη. Καλά, δεν θα ακούσει. Και να ζήσει. Δεν προβληματίζομαι με όλα αυτά τώρα που εμείς είμαστε στα άκρα. Σκέφτομαι μήπως περνάνε. Τι να πω εγώ. Σκέφτομαι μήπως περνάνε καλύτερα οι ευέλικτες. Γιατί εμείς έχουμε πιάσει τα άκρα, α πούμε, που όντω είμαστε πολύ διαφορετικές με την Κατερίνα. Μήπως οι ευέλικτες που πάνε και στη συναυλία και φοράνε και τη γαλότσα και μήπως φοράνε και το τακούνι και πάνε και στο εστιατόριο του κορμιφό. Όλα τα πράγματα έχουν τη χάρη τους μέχρι εκεί που μπορείς και μιλιάζεις και περνάς ωραία.